Ο Ηλίας ο Πονηρός με τον Ανδρέα Δημητρίου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Ομόνιας. Ηλία. Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Ανδρέα, πρώτο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ως γνωστό, είχε αναβληθεί τον τέρπι με την ΑΕΛ. Πρώτη ήττα. Ποιες εντύπωσεις σας αφήνει αυτό το άσχημο ξεκίνημα από εσύ που χάνεις? Ίσως έπαιξε ρόλο και η κούραση με τόσους πολλούς διεθνείς. Κοιτάξτε, αρχήν θα πρέπει να συγχαρούμε την ΑΕΚ για την νίκη της. Επίσης, να σημειώσουμε την καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε στο γήπεδο με τον κόσμο ξανά στις κερκίδες, σε αθλητοπρεπή πλαίσια και η οπαδική των δύο ομάδων. Σε ένα παιχνίδι που παρά το γεγονός ήταν ουσιαστικά η δική μας πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και για την ΑΕΚ μόλις δεύτερο, είχε ένα καλό ρυθμό. Μας αφήνει μια πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Σίγουρα θέλαμε να ξεκινήσουμε νικηφόρα το πρωτάθλημα. Έχουμε την εντύπωση ότι το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και πέτυχε τα δύο γκολ που της έδωσαν την νίκη. Θα δανειστώ αυτό που είπε ο προπονητής, ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι που εμείς θεωρούμε ότι έπαιξαν ρόλο στο να έρθει αυτό το αποτέλεσμα και θα εστιάσουμε πάνω σε αυτούς που θεωρούμε ότι έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο και θα προσπαθήσουμε από την δουλειά στις προπονήσεις να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Η ομάδα ασφαλώς έχει δείξει την ποιότητά της, δεν τίθεται θέμα σε αυτό το κομμάτι. Και για να απαντήσω στο ερώτημα σου για το κατά πόσο μας επηρέασε ή όχι το γεγονός ότι είχαμε 15-16 διεθνείς παίκτες, εντάξει, εμείς ποτέ δεν ψάξαμε δικαιολογίες ούτε θα το κάνουμε αυτό. Απλά είναι μια πραγματικότητα το γεγονός ότι ουσιαστικά κάναμε δύο προπονήσεις, όλη η ομάδα μαζί. Κάποιοι παίχτες που ήταν στην εθνική τους έπαιξαν περισσότερο από κάποιους άλλους. Κάποιοι ταξίδεψαν αρκετά και αρκετές μέρες. Ουσιαστικά ήταν μια περίοδος δύσκολη για εμάς, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και όσο είσαι επιτυχημένος, πάει να πει ότι θα έχεις και παίχτες στις εθνικές τους ομάδες. Οπότε αυτό είναι κάτι που θέλουμε, κάτι που θα επιδιώκουμε να συμβαίνει, όπως και τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Εμείς από εκεί πέρα η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε όλα αυτά και να παίρνουμε τις νίκες στους αγώνες μας. Καλείστε να ζήσετε, Ανδρέα, με αυτό που στα συνεχόμενα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη μέχρι το Δεκέμβριο. Αν και είναι νωρίς, σας τρομάζει καθόλου ότι πέρσι, ανάλογη περίοδο, όταν αναγνωριζόσασταν για τους ομίλους, η Ομόνια δεν έπαιρνε τους βαθμούς στο πρωτάθλημα και χρειάστηκε να κάνετε αυτή τη μεγάλη αντεπίθεση προς τον τίτλο. Το περνάει καθόλου από το μυαλό σας και φέτος αυτή η διαχείριση που πρέπει να κάνετε? Όχι, δεν μας τρομάζει. Αντίθετα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να αγωνιζόμαστε τόσο συχνά και ειδικά σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή, αλλά και στο πρωτάθλημα. Ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Έχουμε στο μυαλό μας ένα πλάνο στο πώς θα κινηθούμε σε αυτή την περίοδο. Έχουμε εμπιστοσύνη στο ρόστερ μας, ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί και να υλοποιήσει τους στόχους που έχουμε θέσει. Από εκεί και πέρα θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι την προσπάθειά μας και θα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να παίρνουμε αυτό που θα βάζουμε ως στόχο. Είτε και ρωτήσατε σήμερα, δεν χάνατε, πάντα υπάρχει το επόμενο παιχνίδι, επόμενη μέρα. Τώρα υπάρχει μπροστά σας η ΚΑΕΡΑΤ, ένα δύσκολο ταξίδι πέρα από τον αντίπαλο. Δεν ξέρω πώς προσεγγίζεται αυτό το παιχνίδι, αν και είναι νωρίς να μιλάμε γι' αυτό, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει και το οικονομικό δελεάρι, υπάρχει και το βαθμολογικό στον όμιλο που βρίσκεται η Ομόνοια, έτσι να δείτε παραπέρα. Ένα ξεκινάμε διπλό, νομίζω ο Ανδρέα βάζει πιο ψηλά ακόμα τον πύχη στο αρράτο σχεδίου στο χωριστό μας. Κοιτάξτε, είναι εύκολο να το λέμε για διπλό σε αγώνες ομίλων στην Ευρώπη και δύσκολο να το κάνεις. Η Ομόνοια ασφαλώς όταν παίζει για την νίκη, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα προετοιμαστούμε στο πιο κατάλληλα γίνεται για αυτό το παιχνίδι που, όπως σωστά έχεις πει, βάζουμε στην εξίσωση για ένα δύσκολο ταξίδι που χρειάζεται για να πας εκεί. Μια καλή ομάδα η ΚΑΕΡΑΤ για να είναι στους ομίλους με παίχτες, ειδικά νομίζω ο Βάκνερ Λαβ, πολύ γνωστός στην επίθεση. Μια ομάδα που επένδυσε τα τελευταία χρόνια και δουλεύει πολύ σωστά και έχει καταφέρει να μπει στους ομίλους. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που έχει πιο ψηλή βαθμολογία από την Ομόνοια στην UEFA.
Και από εκεί και πέρα για μας είναι μια πρόκληση αυτό το παιχνίδι και το προσεγγίζουμε όπως όλα η Λία. Στόχος είναι η νίκη. Από εκεί και πέρα το ίδιο θα είναι και με την δόξα. Με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουμε το παιχνίδι με την Γκεράτ, με τον ίδιο τρόπο θα προσεγγίσουμε τη δόξα με την ίδια προσοχή και την ίδια σοβαρότητα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον.